είναι το θέμα των αξιογράφων. Φαίνεται ξεκάθαρα, Νικήτα, ότι όπως προκύπτει τουλάχιστον και από δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, ότι οι εποπτικές αρχές αναμένουν τις απόψεις των τραπεζών και τις λύσεις που οι τράπεζες θα προτείνουν για να καταλήξουν τελικώς από πλευράς Λευκωσίας ποια θα είναι η λύση για τους κατόχους αξιογράφων που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι μη θεσμικοί επενδυτές είναι κάτοχοι αξιογράφων αξίας 700 εκατομμυρίων. Και από ό,τι αφέθηκε να νοηθεί, για αυτούς θα επιδιωχθεί μια διαφορετική λύση και αποζημίωση από αυτήν που τουλάχιστον προτείνεται από την Τρόικα. Η Τρόικα προτείνει ανταλλαγή των αξιογράφων με μετοχές. Θέση την οποία δεν εστερνίζεται απόλυτα η Λευκωσία, οι εποπτικές αρχές εδώ. Έχουν διαχωρίσει, όπως είπαμε και πριν, τους επενδυτές σε θεσμικούς και μη θεσμικούς επενδυτές. Θεωρούν ότι το πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας για τα αξιόγραφα, το οποίο τα πιστώνει εκ πρώτης όψεως παρατυπίεσε ό,τι αφορά το θέμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί στις συζητήσεις με την Τρόικα και θεωρούν ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαπραγμάτευσης τουλάχιστον να υπάρξει μια πιο σωστή και δίκαιη λύση για μη θεσμικούς κατόχους αξιογράφων. Τώρα, στους μη θεσμικούς κατόχους αξιογράφων συγκαταλέγονται βεβαίως Νικήτα και ταμεία προνοίας ή ταμεία συντάξεων με λιγότερα από 100 μέλη. Ακόμα και για αυτούς θα επιδιωχθεί να υπάρξει μια ρύθμιση και μια λύση η οποία να μην είναι σίγουρα ανταλλαγή μετοχών. Βεβαίως όλα αυτά και όλες αυτές οι σκέψεις και όλα αυτά τα βήματα που τίθενται επί χάρτου τελούν πάντοτε υπό την αίρεση της Τρόικας και στο που τελικώς θα καταλήξει η διαπραγμάτευση μαζί τους. Πάντως στο μνημόνιο της, στο προσχέδιο, στο άτυπο μνημόνιο της η Τρόικα ζητεί να γίνει ανταλλαγή μετοχών προτού δοθεί κρατική στήριξη, προτού δοθεί στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα, αν και είπαμε όλοι βρίσκονται στο ακουστικό για τις θέσεις των τραπεζών. Μάλιστα, ίσως από εβδομάδα. Παραμένουμε την Τρόικα. Σε ευχαριστούμε, Πετρούλα Αργυρού, και υπογραμμίζω και το γεγονός ότι οι κάτοχοι αξιογράφων έχουν δώσει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 5 του μήνα. Για διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις και μέτρα. Πάμε και στη Λάρνακα.